Επειδή μιλάμε όλο και περισσότερο για θέματα πολεμικής αεροπορίας, θα ήθελα και επίσημα με αυτόν τον τρόπο να ευχαριστήσω τους μαθητές, χάρη στους οποίους βρέθηκα μέσα σε F-16 στη Νέα Αγχίαλο. Μην ανησυχείτε, βέβαια δεν έκανα απολύτως τίποτα, ήμουν απλώς καθισμένος μέσα, το κοπί το έκλεισαν βέβαια, αλλά θέλω να πω ότι δεν έγινε καμία παράξενη κίνηση, μην ξεχνάτε ότι ήταν μονοθέσιο. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι ότι όταν μπαίνετε σε ένα F-16, όταν το βλέπετε από μέσα, έχετε έναν τεράστιο ορίζοντα. Δεν έχουμε τα προβλήματα που είχαν και οι Τούρκοι σε σχέση με το πώς βλέπουν το υψόμετρο και τις μετακινήσεις που είχαν κάνει μέσα στο κοκπίτ. Κατά συνέπεια, το οπτικό πεδίο είναι τεράστιο. Κατά συνέπεια, άμα το σκεφτείτε με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνετε ότι έχετε ένα αεροσκάφος το οποίο είναι πολύ ευχάριστο. Μην ξεχνάτε ότι δεν κινείστε με τον κλασικό τρόπο. Χρησιμοποιούμε πάρα πολύ το δεξί χέρι και ουσιαστικά ούτε ένα εκατοστό δεν κάνουμε στις κινήσεις μας για να πιλοτάρουμε το αεροσκάφος. Μην ξεχνάτε επίσης ότι ένα F-16 μπορεί να πάρει στροφές 9G και επειδή το χειριζόμαστε με αυτόν τον τρόπο, βοηθάει πάρα πολύ στην ξεκούραση του χεριού. Είναι σημαντικό για τους πιλότους μας, γιατί έχουν μια καταπώνηση φυσιολογική όταν είναι έντονη η αποστολή. Άρα μπορώ να σας πω, για όσους από εσάς έχουν δει ένα F-16 μόνο απ' έξω και ποτέ από μέσα, ότι είναι μια πολύ ευχάριστη διάθεση, ένα ευχάριστο αίσθημα που σας καταλαμβάνει, γιατί κάθεστε εκεί που κάθονται οι πιλότοι μας, εκεί που τους επιτρέπει να μας προστατεύουν από οποιαδήποτε επίθεση και νιώθουμε όχι μόνο μια ευχαρίστηση αλλά και μια περηφάνεια που αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε μια ετοιμότητα που είναι σχεδόν απίθανη να είναι πάντοτε όχι μόνο στην πλευρά της Ελλάδος αλλά στο μέτωπο της Ελλάδος όπου και αν χρειάζεται. Και γι' αυτό θέλουμε και πάλι να τους ευχαριστήσουμε για τη θερμή υποδοχή που μας έκαναν και βέβαια το απίστευτο που μας επέτρεψαν να μπούμε και εμείς μέσα στο κόκπιτ για να δούμε τον κόσμο όπως τον βλέπουμε.